Η πτώση της τιμής του αργού δίνει ανάσα στους Έλληνες οδηγούς, καθώς φαίνεται υποχώρηση των τιμών στα καύσιμα. Έχουμε υποχώρηση των τιμών, όπως είπαμε, ότι από τον Ιούλιο θα δούμε καλύτερες τιμές στα ταμπλόιτ. Ήδη πέσαμε κάτω από το 1,60 οι περισσότεροι και ευελπιστούμε να πιάσουμε το 1,55 τον Ιούλιο. Τώρα το αργό κατέβηκε αρκετά, όμως σήμερα είχαμε μία μικρή καμψούλα, ήμασταν στα 75-76. Εμείς είπαμε ότι στα 50 θα είμαστε τυχεροί για να βγάλουμε το καλοκαίρι με ένα 45 βενζίνη αμόλυβδη. Παρά την πτώση, η πρόεδρος των βενζινοπολών του νομού Λάρισας επιμένει ότι η κατανάλωση είναι προς τα κάτω λόγω της οικονομικής κατάστασης των πολιτών, ενώ για ακόμη μια φορά ζήτησε να δοθεί το επίδομα θέρμανσης χωρίς άλλη παράταση. Η τελευταία εβδομάδα, αν μην πω οι δύο, μετά το πρώτο 15ήμερο, αδειάζουν οι τσέπες των καταναλωτών και οι κάρτες. Δεν είναι λίγες φορές που αυτή την εβδομάδα οι περισσότεροι δοκιμάζουν την κάρτα αν έχει 20 ευρώ και ύστερα βάζουν καύσιμο. Όλα κινούνται οριακά λοιπόν στην ελληνική οικονομία και εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν. Το επίδομα θέμας έχει καταβληθεί. Όχι βέβαια, είπαμε για τέλη Ιουνίου αλλά δεν ακούστηκε κάτι. Πιστεύω να μην πάρει και αυτό παράταση σαν τις φορολογικές δηλώσεις και αν πάρει ας είναι τουλάχιστον μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου ώστε να μπορέσουν να πάρουν οι καταναλωτές αυτό που δικαιούνται και να κάνουν τα μπάνια του λαού.